Πλησιάζουμε προς το Πάσχα και σήμερα είχαμε, είπαμε, ψάλαμε τον Ακάθι στο ύμνο και έκλεισε αυτός ο όμορφος κύκλος των χαιρετισμών που είναι ένα όμορφο στολίδι μέσα στην Αγία Τσαρακοστή ο ύμνος και η ύμνη εις την Κυρία Θεοτόκου με τους χαιρετισμούς. Σήμερα ψάλαμε τον Ακάθιστο και τις τέσσερις τάσεις των χαιρετισμών και την επόμενη εβδομάδα την αποκαλεί η Εκκλησία Βουβή. Για ποιο λόγο, γιατί δεν ψέλουμε στην Παναγία μας. Θα πεις, δεν ψέλουμε άλλα τροπάρια. Ψέλουμε, αλλά όταν λείπουν οι ύμνοι προς την Κυρία Θεοτόκου είναι σαν να μην υπάρχει φωνή πραγματική. Μόνο όταν μιλάμε στην Κυρία Θεοτόκου ακούγεται ο άνθρωπος και μπορεί να μεταφέρει τις προσευχές μας, τη δοξολογία μας προς τον Υιόν της. Της αρέσει πάρα πολύ να διαβάζουμε τους χαιρετισμούς και πολλοί Άγιοι μιλήσανε ότι όποιος διαβάζει και ψέλνει τους χαιρετισμούς της Παναγίας έστω και μία φορά την ημέρα, η Παναγία μας θα είναι, όπως έχει υποσχεθεί η ίδια, συνήγορος, θα είναι ο δικηγόρος που θα μας υπερασπιστεί και εν ημέρα κρίσεως. Όποιος χαιρετίζει την Παναγία κάθε μέρα, όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα κριθούμε ένας-ένας ενώπιον του Χριστού, ως δικαίου κριτού θα είναι δίπλα μας να μας υπερασπιστεί. Τόσο πολύ είναι σημαντικός αυτός ο ύμνος προς την Κυρία Θεοτόκου, που αυτό δηλώνει πολλά όποιος με αγάπη διαβάζει τους χαιρετισμούς και ψέλνει τους χαιρετισμούς. Έχω πει και άλλες φορές ότι αν διαβάζει κάποιος τους χαιρετισμούς τα λόγια αυτά τα Άγια με προσοχή, λέξη-λέξη, φράση-φράση, πραγματικά θα συγκλονιστεί από την σοφία και τη φώτιση που είχε αυτός που εμπνεύστηκε και έγραψε αυτό το ποίημα. Θέλω να σχολιάσω σήμερα από την τέταρτη στάση τον ύμνο προς την Παναγία για την Παρθενία. Τείχωση των Παρθένων Θεοτόκου και Παρθένε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας. Χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέννων της αναπλάσεως. Και λέει και παρακάτω, σιγάρ αναγέννησες τους συλληφθέντας εσχρός. Τρυπόμαστε να παραδεχτούμε ότι είμαστε βρώμικοι. Προσπαθούμε να φτιαξιδωνόμαστε, ειδικά οι γυναίκες, φτιάχνονται και φτιάχνονται και φτιάχνονται. Αυτό είπα και την προηγούμενη φορά. Περνούσε μια γυναίκα σε έναν δρόμο, στολισμένη, αρωματισμένη και ήταν κάποιος εκεί που πέρασε δίπλα και έπιασε τη μύτη. Το ξαναλέω πάλι. Λέει κάποιος, πάλι. Τι μου σκουβουλάει, λέει, πιάνει τη μύτη, λέει, πάλι, δεν είναι αυτός άνθρωπος. Ήταν άγγελος. Βρωμίζει, όπως είπα και στην προηγούμενη ομιλία, όσο τίποτε άλλο, όχι μόνο η σάρκα που είμαστε βρώμοι, περισσότερο η περηφάνεια, γιατί όλα τα έργα της σαρκός εκπορεύονται και πηγάζουν από την υπερηφάνεια. Και είναι το πρόβλημα. Εδράζονται όλα τα πάθη του ανθρώπου στην υπερηφάνεια. Ταπεινός άνθρωπος, πραγματικός, δεν έχει πολλά προβλήματα, δεν έχει πολλά πάθη ή έχει, αλλά είναι μειωμένα στο ελάχιστο. Δεν ξέρω πώς έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της Παρθενίας της Κυρίας Θεοτόκου. Λένε όλοι, τι Παναγία θα γίνουμε εμείς, ειδικά οι γυναίκες. Τι ήρθε στον κόσμο την. Αν τη βλέπουμε τις εικόνες και τη λέμε βοήθη μας στα θελήματά μας. Εμένα δεν μ' αρέσει, εμένα όποτε μου λένε, είτε για όλα τα θέματα. Εγώ δεν λέω, η Παναγία όλα τα ακούει, όλα τα δέχεται, είναι συγκαταβατική. Αλλά αν την πούμε πραγματικά τι θέλεις από εμάς, θα πει καλά με τα λέτε όλα αυτά που με τα λέτε. Εγώ ένα πράγμα θέλω από εσάς, να γίνετε Άγιοι. Αλλά δεν τολμάμε να την πούμε. Πάμε με πονηριά.
κάνουμε καλά, δώσουμε λεφτά, δώσουμε δουλειά, δώσουμε να παντρευτώ αυτόν, να παντρευτώ εκείνη. Όλα τα αιτήματα που είναι προς την κυρία Θεοτόκου, προς τον Θεό, κατ' επέκταση, είναι υλικά, είναι πράγματα τα οποία δεν αφορούν τη σωτηρία μας. Και το θίγω πάλι αυτό το θέμα, γιατί όταν προσευχόμαστε και λέμε τι προσευχή, την Κυριακή προσευχή του Πάτερ ημών, μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, στον Χριστό και θέλει τη σωτηρία του να μην του φροντίσει και τα υλικά πράγματα, όλα θα τα φροντίσει ο Θεός, αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το μέγιστο είναι η σωτηρία μας, είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός τη λέει αλλού, αιτείται τη Βασιλεία των Ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού και ταύτα πάντα προσθετήσετε ημί. Ποια είναι η Βασιλεία του Θεού? Ζητάμε δηλαδή να πάμε στην άλλη ζωή, στη Βασιλεία. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι για μετά, είναι από τώρα. Η Βασιλεία του Θεού είναι η Θεία Χάρις, είναι η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Ζούμε μέσα στα πάθη μας καθημερινώς, ο ένας τρώει τη με τον άλλο, τρωγόμαστε με τα ρούχα μας και αυτό δηλώνει και είναι μια εικόνα πολύ άσχημη. Δηλαδή όταν πιάνεις τον εαυτό σου να είναι σε τέτοια κατάσταση που θα πάρει μετά όταν ηρεμείς να κλάψεις τη χαζομάρα σου. Το έχω πει πολλές φορές, μην ψάχνει φαντάσματα. Όλοι έχουν φταίξιμο, άλλο για τον εαυτό του και για άλλους, αλλά η Παναγία μας έδειξε από την ώρα που ήρθε στον κόσμο πώς πρέπει να είμαστε. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας, γι' αυτό υπάρχουν οι κόντες και οι έρετες. Και αρχίζουν και λένε μη πει έτσι ο ένας, μη πει ο άλλος έτσι, το πρόβλημα είναι άλλο. Άνθρωπος σαρκικός έχει πρόβλημα. Μόλις ακούεις κάτι αγριεύει. Και ποιο λόγο αγριεύει? Γιατί είναι σαρκικός. Αυτά δυστυχώς η σημερινή άποψη εκκλησίας δεν λένε του κουσμάκι. Μόνο που λέγανε πάτε να εμβουλιαστεί, τι εμβουλιαστικά κέντρα κάναν τις εκκλησίες. Αλλού για όλου τόσα χρόνια τι λέγανε του κόσμου, αυτό καταρτήσαμε έτσι. Ο εμβουλιασμός του χριστιανού είναι η Θεία Χάρις. Η Θεία Χάρις ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποτα αναπληρούσα. Αυτές ήταν, το λέω και θα το ξανατονίζω πάντα, αυτές οι μέρες που περάσαμε ήταν οι εξετάσεις για να δούμε μπορούμε να προχωρήσουμε. Κοπήκαμε σχεδόν όλοι. Όλοι. Έκλεισε το Άγιον Όρος, έπρεπε να μπαίνεις με τεστ, με να ρωτήσεις, με κάνεις, καλά δεν είχε γρήπη τόσα χρόνια. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου που 5 χρόνια παιδάει, μόλις συνέργειες του Χόζεκα έπινε το πρώτο σύννεφο του φθηνού πόρου, εγώ ήμουν άρρωστος. Τι έπρεπε να βγάλουμε σε καραντίνα για να δει. Εγώ είχα αφήσει εποχή τη γρήπη. Μια ζωή γρυπωμένος, μη βήχα. Κάποτε μου είπε ένας φίλος, φόβερ με λέει, μην πας να κοιταχτείς κανένα γιατρό και το καλοκαίρι βιχάς. Τώρα την περίοδο αυτή δεν κούτησαμε να βυγίσουμε. Σε κοιτούσα περίεργο όλο γιατί βγάζει. Άντε φανταστείτε τότε που βγούσα εγώ χρόνια πριν, είναι το καλοκαίρι. Θα λέγανε είναι. Τι κορονοφηματικό, μακριά, θα μην χάσει λιπρό. Το θίγω και θα το θίγω πάντοτε αυτό. Αυτό ήταν κατάντια για την Εκκλησία και του χριστιανού. Θα πει γιατί το θίγει, το θίγω. Ξέρετε γιατί φτάσαμε και συμπεριφερθήκαμε έτσι. Τείχωση των Παρθένων, Θεοτόκιο Παρθένη, γιατί δεν έχουμε αγνότητα. Ο αγνός ο άνθρωπος. Δεν του αγγίζει τίποτα, δηλαδή. Τίποτα, λέω, τίποτα, δηλαδή. Θα πεις, τι, δεν είμαι θεωρή. Α, και τι πάει στην Εκκλησία να κάνεις. Και του λέει μέσα, και η παρακλητική, σε ψένω με τα χείλη και η καρδιά μου λέει πόρο απέχει. Δεν θέλω να πείσω και να βάλω με το ζόρι του κάθε άνθρωπο επειδή μου έκανε μια εμπειρία έτσι θα γίνει με το ζόρι. Όχι. Αλλά όταν ο Θεός εμένα με κάνει καλά, με έκανε καλά για να είμαι εγώ καλά και να περνάω καλά εγώ και για να είμαι στο χάος, με έκανε καλά και σου λέει ο Θεός, όπως έκανα εγώ καλά, κάτσε και εσύ τσέρ καλά, τσι,
να τους πρόξεις σε αυτό που εσύ έγινες. Όπως είναι τα πρόβατα άμα δεν έχουν του γκυστέν του κρυάρι μπροστά, χάνουν, σκρουπάνε. Θέλουν τον αρχηγό μπροστά και τα ακολουθάνε όλα. Οι επιμένες είναι, οι πραγματικοί επιμένες είναι όπως τα κρυάρια που τραβάνε μπροστά και ακολουθάνε τα προβατάκια. Σήμερα η Εκκλησία δεν έχει πραγματικούς ηγέτες. Ούτε η Εκκλησία, άλλες πολιτικοί δεν υπάρχουν. Με ρωτάνε τι θα ψηφίσουν. Πού να τις πεις την πολιτική για παρθενία. Πού, πα, τι είναι αυτό, πού, ποιος είναι αυτός. Τι γλώσσα αυτή, δεν την ξέρουν. Το μιλάνε για ΕΣ, μόνο αυτό είναι ο ύμνος για αυτούς. Και η Εκκλησία συγχρονοτίζεται με τις βρωμιάρδες. Και αυτό δεν μύθια κανένας. Σε λέει μακριά από αυτό. Και τι λέει, κουρδεύουν εγώ πλανημένο μακριά από αυτό. Ναι, βέβαια, έχω πλάνη. Άμα θες να είσαι αγνός, να είσαι διαμάντη, έχεις πλάνη. Άμα είσαι βρωμιάρδες, είσαι μια χαρά. Λοιπόν, και του λέω και το ξανατονίζω πάλι. Σιγά αναγέννησα στους συλληφθέντες της χρός. Όλη η γενιά μας, μια φορά το γεννηθούμε. Μας γεννάει η μάνα μας και ο πατέρας μας. Αλλά τι γεννά, τι γεννά. Του προβατάει, προβατίνα. Η προβατίνα προβατάει γεννήσει. Του κατζί, κατζικάει, ο άνθρωπος άνθρωπο, αλλά σάρκα όμως. Η σάρκα γεννάει σάρκα, η Εκκλησία. Δεν είναι για να μπαίνει σάρκα και να μένει σάρκα. Η Εκκλησία με τα μυστήρια και με τη χάρη την αγιοπνευματική θα μπει σαρκικός άνθρωπος, θα αναγεννηθείς και θα γίνεις πνευματικός άνθρωπος. Άπαξ μπαίνει στην Εκκλησία σαρκικός και μένει σαρκικός, απέτυχες. Απέτυχε το πείραμα. Δεν πάνε να βάλεις καντήλια, κυριά, ψαλμουδείς. Δεν φοβάμαι και δεν λυπάμαι κανέναν τύπη αυτά που λέω. Όταν για το δικό μου περιβάλλον. Έχω λογισμού μερικές φορές, λέω τι κάνω. Θα πάρω ένα ψάρι μόνο να κάνω τη λειτουργία, δεν θέλω κανέναν τύπο. Άγγελοι πρέπει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Ο δυσάξιος του συντετριμένου σαρκικές επιθυμίες και οι δονές προσέρχεις, τι προσεγγίζει. Ο ιερέας λέει αυτά τα λόγια. Μόλις ετοιμάζεται να κάνει Θεία Ευχαριστία, ουδείς άξιο το συνδεδεμένο της αρχικής επιθυμίας. Όχι στο σώμα, ούτε στο λογισμό, περνάει στην τύπη. Αλλά δεν είναι κανένας έτσι. Όμως είναι κανένας, μακριά όλοι. Και θα σου δούμε. Δια της ταπεινώσεως. Και πώς είναι ταπείνος, δειλιά, με το βούρουλα. Αγώστηκες, θλίψες, α, έτσι θα σου δεις. Αλλιώς. Γι' αυτό έχουν τόσα προβλήματα. Το ξαναλέω πάλι ότι από μικρό παιδάκι έβαζα το μυαλό μου και έλεγα γιατί δεν είμαι καλά, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος. Δεν πίστευα εγώ ότι θα πας στην Εκκλησία και γίνεις καλά και θα ευτυχείς. Πρέπει να αλλάξεις το κεφάλι του μυαλό. Στην Εκκλησία να πας με μυαλό. Τι είναι αυτή η Εκκλησία μέσα εκεί, τι κάνει εκεί πέρα. Κάποτε θυμάμαι είχα πάει τόσο μόνο 17-18 παιδί στην Εκκλησία, δεν θα το πω. Και μόλις πήγα μέσα έλεγα, τι γίνεται εδώ μέσα, ρε παιδί μου. Και τις παπάδες έβλεπα και τις ψαλτάδες έβλεπα και τον κόσμο έβλεπα. Προσπαθούσα να δω με άλλα μάτια. Εδώ γίνονται άλλα πράγματα, μυστήρια λέγω. Εδώ είναι ο Θεός. Πού είναι ο Θεός, δεν μπορώ να το δω, ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν μπορούσα, ήξερα ότι είναι εκεί, είναι παρόν. Αλλά γιατί εγώ δεν μπορώ να τον δω. Δεν μπορώ να αισθανθώ την αγιότητα του ναού. Η αγιότητα του ναού δεν είναι ο παπάς που φοράει και κάνει τη λειτουργία. Αυτό δεν είναι η αγιότητα. Η αγιότητα είναι ο παπάς που να έχει το Θεό μέσα του και να μεταδίδει στον κόσμο την αγιοσύνη του. Το έλεγε ο Άγιος Προφήτης πολλές φορές. Άλλος ευλογείς ένας παπάς ό,τι να είναι και άλλος ευλογείς ένας παπάς που έχει τη χάρη. Και τόσες φορές το έχω πει με έναν απλανημένο σε εγωισμό, επιρηφανεύεται. Άντε ρε κοδουλάκι να σε ευλογήσουν να τη χάρη στο Θεό γιατί γίνεται ότι. Μα γι' αυτό πήγα κοντά. Που τον είπα τον ρώτησα, λέει θέλω να γίνω σαν και σένα. Τι δουλειά μου λέει. Που να ξέρω τι δουλειά είναι. Δουλειά είναι το ξύλο. Όταν που το πήγα στα Καφροκαλύβια για πρώτη φορά, εμείς πάμε για φολκλόρ στα Ιδανόρους. Τι ωραία και όταν με έστειλε ο Άγιος Προφήτης για πρώτη φορά στο Ιδανόρους, αν
επειδή συμπεριφορόμουν και είχα το μυαλό που έχουν οι συμπερίοι που πάνε στο γεγονός, έπρεπε να μην ξαναπατήσω ποτέ. Θα το δείξω τώρα. Πού να ξέρω εγώ. Άκουγα γεγονός. Μην λέει θα πάτε να φτιάξετε ένα λικοδρόμιο. Τι λικοδρόμιο, τι. Μια φτιάρια. Φτιάχνει λικοδρόμιο στο, στον κρυμό, μη φτιάρια και κρυμάρες. Και όταν πήγαμε εκεί, για να σας πω τι έγινε εκεί μια εβδομάδα, θα μιλάω κάνα 2-3 ώρες με πρέπει και δεν έφτα μου. Πού να ξέρω τι, τι με περίμενε εκεί. Ένας γκρεμός έτσι και να πιάσει από ένα δρομάκι που περνούσαν ίσα ίσα δυο άνθρωποι, 6,5-7 μέτρα ψηλά, με πέτρες ξηρολιθιά να κατεβάζουν βράχια από το βουνό για να τους σηκώσουν ψηλά τον παζόσουν να γίνει επίπεδο εκεί να κατεβαίνει το ελικόπτερο. Τι να μας έλεγε. Του είχε ανάγκη το ελικόπτερο που φύρωσε. Εμάς ήθελε να φτιάξει εκεί πέρα. Γιατί του λες το πατριγιόλι. Το λέω γιατί εγώ όταν πήγα και αυτή τα γενναιόρος, δεν πήγα να κάνω αγρυπνίες, προσευχές, να πάω να κοινωνήσω, να εξομολογηθώ. Με πήγε στα καταναγκαστικά έργα. Κάποιοι σκανδαλιστήκαν, σε λέει, τι του πήγε το παιδί εκεί πέρα. Πού ήταν δική τάδου. Τους λέει, πάει, δεν έχει κακούς λογισμούς. Δεν καταλάβει από την κούραση τι μη γίνονται μέσα εκεί. Από την κούραση δεν μπορούσα να φάω. Από την κούραση δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Από την κούραση δεν καταλάβει να είμαι στα καυσοκαρύβια, στο γεγονός. Πώς είναι το γεγονός, καταλάβει που είμαι εκεί πέρα. Αλλά επειδή το Άγιος, αυτά τα πράγματα μπορείτε να τα κάνετε εσείς. Τα καταναγκαστικά έργα. Χωρίς λογισμός. Και με έβαλε και ένα άλλο εμπόδιο. Μιλάμε σε ρωτάνε πώς σε λένε, θα λες ευλογείται. Δεν θα λέω ότι μιλάνε στον άνθρωπο. Και θα με γράφω για την ρόλη εκεί πέρα. Να έτσι γίνεσαι αγνός. Πρέπει να κάνεις την υπέρβαση. Πας σε έναν Άγιο άνθρωπο, και θα πάει να κάνεις αυτά που θες εσύ. Εγώ πήγα να κάνω αυτό που είναι ο Άγιος. Για να γίνω κι εγώ σαν κι αυτόν. Και μετά από μια μέρα ήρθε ένας εκεί πέρα, κάποιος του κόρου πήρε τηλέφωνο και λέει, είναι ο Θεόλμος εκεί ο Θεοδράκης. Ποιος είναι, α, ρωτήσουμε. Και ήρθε ένας ο πρωτόγυρος εκεί πέρα, με κάτι λουκούμια, εκεί που δουλεύαμε, και λέει, ποιος είναι ο Θεοδράκης εδώ. Ωμπο, εγώ τι θα πω τώρα. Θα πω εγώ είμαι ο Θεοδράκης ή θα πω το ευλογείτε που είπε ο γέροντας. Σκεφτόμουν, λέω, πω ευλογείτε που είναι τρελός συνήθως. Τι έτσι μιλάνε εδώ. Άλλα πράγματα, άλλη γλώσσα. Αγρύπησε αυτός. Ποιος είναι ο Θεοδράκης εδώ πέρα. Πω, τι να πω τώρα. Λέω, ευλογείται. Κορόιδευε. Ξεστηριστήκαμε λέω. Α, θα μας περάσει για τρελούς εδώ πέρα. Λέω. Αλλά αφού έτσι που Πορφύριος. Α, πήγε στο Άγιον Όρος για καλογυρική έτσι. Τι καλογυρική χαϊδάκι και ψαλτι... Κατευθείαν να πάει κάποιος να ψάξει, να μάθει μουσικά. Τίποτα, εγώ πήγα για καταναγκαστικά έργα εκεί πέρα. Δεν φταίει ο διάολος από μέσα με ψαλμουδίες. Έφεγε, το έχω ξαναπεί. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσου και ψαλό το Θεό μου. Πώς θα γίνει έτοιμη η καρδιά, το ξύλο, με το παλόκι. Και να μην έχεις και λογισμός. Άμα έχεις λογισμός, γράμμα, μακριά. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι έριζα. Όπου εγώ του λέω, όποιος θέλει να προωθήσει έτσι αλλιώ. Για προχωράτε, μπείτε στη ίδια τάξη. Θα χαθείτε όλοι σας του λέω εγώ. Μη λέει συνέχεια, δεν προχωράνε, δεν είναι. Τι προχωρήσει, έτσι που είσαι. Μετά φταίει ο πατήρ Γιώργη, τι συμβάζει, καλό, τι κάνω να συμβάλλω. Του τα λέω δημόσια. Να γίνεται αγνία, να είμαι πατρεμένο. Τι άμα είσαι πατρεμένο. Τι παντρεύεσαι να νομιμοποιείς, συμφλακείς. Σας τα λένε αυτά οι πνευματικοί. Οι άλλοι δεν ξέρω τι λένε. Ο γάμος μιλάνε Άγιος. Καλόγιος θα γίνεις, Άγιος θα γίνεις. Γάμος, Άγιος. Δύσκολο. Πώς θα γίνεται εύκολα. Παναγία τι καλά πέρασε. Έχω να πω, αλλά τι να σας πω το εγώ. Και θέλω να δείξω και ένα άλλο θέμα. Της συκοφαντίας. Ποιος συκοφαντάει, ποιος συκοφαντεί. Οι βρώμικοι. Ποιος. Τους αγνούς. Όποιος είναι αγνός, είναι στόχος του σατανά.
Και τι κάνει, ξεσηκώνει τις διαόλοι, τις βρωμιάρδες, να πούν χίλια δυο για αυτόν τον άνθρωπο. Ή τι λέγεται Πάτερ Γιώργος, τι λέγεται Πορφύριος, τι πέρασε ο Άγιος Νεκτάριος. Πόσο αγνός ήταν. Προσφάτως την είδατε την ταινία, την έδειξε τηλεόραση. Γιατί μιλάμε για την αγνότητα. Την αγνότητα του Αγίου Νεκταρίου, από τότε μέχρι σήμερα οι ιεράρχες, ούτε κατά φαντασία, αλλά επειδή ήταν ο πραγματικός αγνός ιεράρχης, τον συκοφάντησαν, τον διέβαλαν, τον διώξαν το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ή τον διώξαν για να μην γίνει Πατριάρχης. Μα άμα γίνουν Πατριάρχης αυτοί ποιοι δύο. Ήρθε στην Ελλάδα και έψε να βρει μια θέση ο Κύριος να πάει να βγάλει, να ζήσει, δεν μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος. Και τον κλείσα στη μάπα και την πόρτα και από την Αρχιεπισκοπή. Θα πεις τι μας λες από Παπαγιώτη τώρα, την ταινία του Αγίου Νεκταρίου. Μα δεν λέμε για την αγνότητα. Η Παναγία που ψέμουν τους χαιρετισμούς και ψάλαμε και σήμερα, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε σιγά ανεγέννησα στους ηλιθέντες της χρός. Και ο Άγιος Νεκτάριος από μάνα και από πατέρα γεννήθηκε. Αλλά έχει έρωτα και αγάπη του Θεού και τον αναγέννησε η Παναγία. Τον έκανε άγγελο επίγειο. Και η Εκκλησία τι τον έκανε. Τον κυνήγησε, τον ξεφτύλησε. Γιατί εγώ κυνηγέ με τον σουγγυρό. Γιατί με έκανε αγνό ο Θεός. Όσμοι κυνηγάν είναι βρώμικοι άνθρωποι, είναι όχι σαρκικοί, διάολοι. Και δεν φοβάμαι το λέω. Τον Άγιο Νεκτάριο το είδα και έκλαψε η ψυχή μου. Θα πεις δεν διάβασε το βίο. Στην ταινία τίποτα ήταν άλλη εικόνα που είχα. Δηλαδή δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυα μου. Λέει κάποια ταινία δεν ήταν και τόσο. Μπορούσε να γίνει και καλύτερη. Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό ψάχνουμε να κάνουμε την ταινία ακόμα καλύτερη. Αυτό που ήταν να περάσει η ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο, ο άνθρωπος του Θεού το πέρασε. Και σήμερα θα δείξω ένα θέμα που θα τσούξει πάρα πολύ την Εκκλησία, όχι εσάς, τους ιεράρχες. Θα τσούξει φουλ. Ο μακαριστός Πατριάρχης πριν τον Θεόδωρο το θεωρούσε και καλώς έπραξε, άγια έπραξε, ο Πέτρος. Έστειλε γραπτός και την έφερε ο ίδιος στην Αθήνα τη συγγνώμη από το Πατριάρχειο. Τι είχα πει και σε προηγούμενες ομιλίες, συγγνώμη δεν μπορούμε να πούμε. Ή δεν βγαίνει το συγγνώμη. Αυτός όμως άξιος. Ο Θεός και πόσο άξιος για μένα άξιος ήταν. Πέρασαν τόσοι Πατριάρχες από την Αγία Κοντάδειξη του Αγίου Νεκταρίου, αυτός θεώρησε φρόνιμο, σωστό, άγιο, να φέρει τη συγγνώμη εγγράφως στην Αθήνα και στην Αίγινα στον τάφο του. Δεκτή συγγνώμη. Αλλά δεν καταλάβουν όμως οι Άγιοι Ιεράρχες, η σημερινή και η χτεσινή, τι συνέπεισε και τι συγγνώμη. Και απλά λέμε συγγνώμη και να εντάξει, λέμε όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Και το τίποτα του θέμα, γιατί προευόμαστε για το Άγιο Πάσχα και δεν έχουμε ειλικρινή συγγνώμη. Και αφού ήρθε συγγνώμη για τον Άγιο Νεκτάριο, το 2002-2003 από ό,τι την πέρανε, το 2004 τι έπαθε ο Πέτρος Αλεξανδρίας με όλο το πείραμα της Εκκλησίας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας με τη συνοδεία του. Πήγε να πετάξει με ένα ελικόπτερο από την Αθήνα να πάει στο Άγιον Όρος και στη διαδρομή για το Άγιον Όρος χάθηκε το Γύρω λόγο. Τι τυχαία είναι αυτά. Καταλάβεις έπεισε. Για να θυμηθούμε λίγο πίσω τον προφήτη Δαβίδ τι λέει. Όταν έκανε την αμαρτία και την παρανομία ο προφήτης Δαβίδ ο βασιλέας και ήταν Άγιος του Θεού άνθρωπος. Λέει ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων εκεί πέρα ότι βρήκα άνθρωπο κατά την καρδία μου. Έτσι που ο Θεός ήταν ήδη του Δαβίδ. Και ενώ ήταν τόσο Άγιος ο Δαβίδ, γλίστησε και αυτό. Από πού έπεισε ο Δαβίδ?
Ποιο είναι το θέμα σήμερα? Αγνότητα. Βασιλιάς του Ισραήλ, όλες οι γυναίκες δικές του. Δεν τον έφτανε ότι τι, γιατί το τι επιτρεπόταν, έχεις πολλές γυναίκες. Επιτρεπόταν η πολυγαμία. Και είδε σε ένα ποτάμι εκεί τη Βερσαβέ του Νοστάγλου, Νοστάγλου. Και τον μπήκε στο μάτι τη Βερσαβέ. Παντρεμένη, είχε τον ωραία γυναίκα. Και δια της βίας, βασιλιάς ήταν, ο κουτούς ακουνίδες. Την βούτυξε, την άφησε και ένιους και την έβαζε με την ουρία να συνευρεθεί σε περίοδο νηστείας. Μου φαίνεται ότι έκανε η Αγγλία Μάου. Συγγνώμη που το λέω αυτά. Γιατί θίγω αυτό το θέμα που πουλάω για την αγνότητα. Αν ο βασιλεύς του Δαβίδ που ήταν τόσο αγαπητός του Θεού και έπεσε σε αυτό, αλλά από πού έπεσε όμως την υπερηφάνεια. Υπερηφανεύτηκε. Θα πεις πώς, που ήταν του Θεού. Και ο σφόρος του Θεού ήταν. Ψηλά ήταν, ο, λίγο να νιώσει, πάρ' τον κάτω. Και τι έκανε, τον ωραία, αφού δεν μπορούσε να του φέρει να συνεπιρθεί με τη Βερσαβία, έδωσε τον ωραία να πάει σε μια μάχη, απροστάτευτος, να καθαριστεί, να σκοτωθεί, να την πάρει νόμιμα. Ούτε η γάτα, ούτε η ζημιά, ένα τα άλλα κάνει τίποτα. Δεν ήξερε κανένας. Είχε ξεχάσει ο Δαβίδ ότι τον βλέπει ο Θεός. Και έστειλε τον Άθαν, τον προφήτη, να βγάλει τα κάστανα στη φωτιά. Ποιος τρομούσε του βασιλιά Δαβίδ τον πει τι έκανε η γη. Κάνει, πάει το κεφάλι. Μιλάω από παγιώτη, μιλάνε για βουβάσει που μιλάω, εγώ δεν βουβάμαι. Άμα φοβόμαι, δεν μιλούσα. Αφού δεν στυλιτεύει κανένα το πρόβλημα που γίνεται παντού, εντός εκκλησίας, εκτός εκκλησίας, πολιτική, χάος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Κάθε δικαιοσύνη. Νόμους έχουμε, δικαιοσύνη δεν έχουμε. Ο βασιλεύς ο Δαβίδ ήταν ένας νόμιμος βασιλέας. Νόμιμος ήταν, δεν ήταν δίκαιος όμως, εκείνη τη χρονική στιγμή. Γι' αυτό έχουν βουλευτική ασύλεια όλοι, δυστυχώς και ιεράρχες. Γίνεις δεσπότης, δεν σε αγγίζει κανένας. Αν αγγίζει ο αρχιεπίσκοπος πατριάρχης, τελείωσε. Αναφορά στο Θεό, όταν θα γίνει τη φτέρα παρουσία, σε κρίνει ο Θεός. Μπροστά και εξάνθρωπος. Ό,τι και να κάνεις. Να ξέρουν όλοι τι πρόβλημα έχεις. Και ο Νάθαν του λέει, έχω ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα του λέει. Δυο βουσκοί, δυο τζουμπαναρέ, λέει, ο ένας είχε 1000 πρόβατα, ο άλλος είχε ένα. Και αυτός που είχε τα 1000 πρόβατα σκότωσε τον τζουμπάνο μου του ένα προφητά και του πήρε. Τι μου κάνω, θάνατος, εσύ του λέει. Ο. Ναι, πήρε στη γυναίκα του Ρία. Τον έληξε με τα Παρισίας. Μα να είσαι βασιλάς, τι έγινε. Έτσι είναι ο ρόλος των προφητών. Υπακούν στο Θεό, όχι σε ανθρώπους. Ούτε ως υπουργό δικαιοσύνης και πρωθυπουργός και προέδρος και αρχιεπισκόπους. Όταν ο Θεός θέλει να ενημερώσει κάτι γίνεται και να στυλιτεύσει, θα βρει κανένα τρελό του πει μίλα. Και επειδή μιλάω, τον έχει ελέγχει, τον έχει κάνει προπόνηση από χρόνια. Λοιπόν και έπεσε στα γόνατα στον Άθαν και λέει «Μάρτυχα, η μάρτυχα εις των ουρανών και ενώπιον σου». Τώρα θα σας πάρω όλο στο ζουμί τώρα, δεις γιατί του λέω, γιατί αναφέρθηκε στο Θεβίδι. Του λέει ο Νάθαν, ο προφήτης, η μετάνοιά σου έγινε δεκτή. Αλλά έγινε δεκτή αμέσως. Ήταν ειλικρινής μετάνοια, έπεσε στα γόνα του βασιλιάς, μπροστά του, σε άνθρωπο κοινόθνητο. Με το που τον έλεξε ο Δαβίδ, βασιλιάς και με το που τον έλεξε ο τίποτε, τίποτε κατά κόσμο. Για το Θεό Νάθαν ήταν εντολοδόγος. Ξέχασε ότι είναι βασιλιάς. Έγινε μπροστά στον προφήτη ένας κοινός θνητός. Α, πάνε να ανέξει το Μητσοτάκη σήμερα τη Άγγελα Ροπούλου, του Υπουργού Δικαιοσύνη, Αρχιεπισκόπου μου, Τσιλέξου, Συμφαλάχανο. Για ποιο λόγο να συμφαλάχουν και έχουν πολιτική ασυλία και δυστυχώς και οι εκκλησιαστικοί παράγοντες? Γιατί είναι ένοχοι και δεν δέχονται να μετανοήσουν και να τους ελέγχει κανένας. Αλλά τι τον είπε ο Νάθαν όμως του βασιλιά Δαβίδ. Η μετάνοια έγινε δεκτή. Σε συγχώρησε ο Θεός, αλλά μάχερα εκ του οίκου σου
ουκ εκλείψει. Ό,τι έκανες θα τα πάθεις. Ό,τι μασκαραλίκια έκανες θα τα πάθεις και μαχαίρι θα περάσει και απ' όλα. Τι έγινε με τον Πέτρο Αλεξανδρίας τον Πατριάρχη, τη μητέρα την έδωσε, την έφερε. Και το που έπεισε το Σινούκ, μάχηρα εκ του οίκου σου, ουκ εκλείψει. Έτσι έγινε η δεκτή μετάνοια από τον Πέτρο Αλεξανδρίας ενώπιον του Θεού. Και ενθυμούμε όταν πληροφορήθηκε ο μακαριστός κύριος Χριστόδουλος, ο Αρχιεπίσκοπος, το γεγονός, είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, αντιλήφθηκε πάρα πολύ καλά τι είχε συμβεί. Όταν πληροφορήθηκε ότι έπεισε το Σινούκ. Διότι ο μακαριστός Χριστόδουλος ήταν ένας πολύ ευφυής άνθρωπος. Δεν θα πω ότι ήταν Άγιος. Δεν τα ξέρει ο Θεός. Και εγώ πιστεύω ότι Άγιος δεν ήταν, αλλά ήταν πολύ ευφυής άνθρωπος. Ξέρετε τι είδα στο πρόσωπο του μακαριστού Χριστοδούλου. Τρομοκρατία. Τρομοκρατήθηκε. Όχι λύπη. Δεν είδα στο πρόσωπό του λύπη για το γεγονός. Είδα στο πρόσωπό του φόβο και τρόμο. Σαν να είπε, αυτό που έγινε είναι το τίμημα του Αγίου Νεκταρίου. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας πλήρωσε το τίμημα. Αλλά του κλείσαμε και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών την πόρτα τότε. Τώρα έρχεται το τίμημα και σε μένα. Τι έγινε μετά από λίγο καιρό, αμέσως. Αρρώστησε με καρκίνο και έφυγε με πολλές ταλαιπωρίες και τόσο τι άλλα πέρασε. Σκουφαντίες, διάφορα πράγματα. Έλα σκουλιάσου. Και γι' αυτό έδειξα και το θέμα της συκοφαντίας. Είναι βαρύτατο αμάρτημα, βαρύτατο αμάρτημα και στην περίοδο της Ερακοστής, όταν διαβάζουμε τις ώρες, λέμε λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων. Λύτρωσέ με! Δηλαδή η συκοφαντία ξετύνει να κάνεις πλεκτάνες για έναν άνθρωπο και να κατηγοράς και να λες πράγματα τα οποία δεν είναι αληθινά. Δεν είναι, δηλαδή να λες όχι φαντασίες, με δόλο να διασύρεις και να διαπομπεύσεις αγνό και άνθρωπο που δεν θέλει δίκιο. Εγώ είμαι 60 χρονών και μέχρι τώρα το τι έχω ακούσει, μέχρι τώρα, μέχρι θες που θες, τι ακούω ρε παιδί. Έχεις κυλιάσει ο διάολος. Αλλά δεν είναι γνώντα αυτή καθόλου. Θα πει γιατί δεν είναι γνώντα αυτή σου. Θα πω και ένα τελευταίο γιατί δεν είναι γνώντα αυτή μου. Γιατί ο Άγιος Πορφύριος, πιο πριν ακόμα, με εκπαίδευσε σε σκληρά πράγματα. Άμα είσαι φρουφρού και ρώματα, με το παραμικρό το έβολε στα πόδια. Καταλαβαίνω τα κουμάντου τώρα του πόλεμου. Με να ρίξει μια συχτρικά στρατόπεδα μέσα. Θα τις κάνω λαμανιό. Ξέρω τι λέω. Έχω πλήρη επίγνωση που είπα για εχθρικά στρατόπεδα. Ρίξει μέσα στη φωτιά. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε αυτός. Άμα είναι ενθουσιαστή, ρίξει μέσα στη φωτιά πέφτει. Ήθελα να πω αυτό το θέμα, το ότι το θέμα της συκοφαντίας είναι πάρα πολύ σοβαρό και μέσα στην Αγία Σαρακοστή, όπως διαβάζει τις ώρες, σε καθημερινή βάση, κάθε μέρα, λέει λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων. Και δυστυχώς τη συκοφαντία την έχουμε όλοι. Όλοι. Δεν με έχει πει κανένας στην εξομολόγηση. Ποτέ. Είμαι συκοφάντης. Α, κάντε έργο τον εαυτό σας. Άμα δεν έχετε συκοφαντή άνθρωπο. Είναι έτσι, δεν είναι. Θα πεις, δεν έφυγα, μη είπε κάποιος κάτι και θα πω κι εγώ. Πώς γίνεται να μην λες κουβέντα για άλλο. Και θα πω ένα παράδειγμα του γεροντικού, το οποίο δεν το έχετε ακούσει ποτέ και αξίζει να το πω. Ήταν ένας γέροντας στριφνός, σκληρός, κακός και ανάποδος. Είχε ένα επιτακτικό Άγιο. Και φιλοξενούσε και κουτά στο κελί, ήταν ένα άλλο φουκαρά και ταλέπορο. Τον άφησε κάπου στον καιρό και μετά λέει με το κτόπι είπε ότι έτσι έκλεισε από εκεί να φύγει από εκεί. Αρκετά το αφήσαμε εδώ πέρα, φύγει από εδώ. Άγιο γυμνάω γέροντα. Προσέξτε τώρα τι θα πει συκουφαντία και θα πει προστασία. Ο γέροντας κακός ήταν, ανάπηρος. Συκουφαντία είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς τον έπιασε να τον γιώξει. Κάποιος τον είπε κάτι, κάτι τον ήρθε, τον έβαλε ο γυάλος του κεφάλι.
Πάει ο τακτικός και βλέπει αυτόν τον άλλο και τον φοχρά. Ευλογεί τη γέροντα, τι κάνετε, πώς και έτσι από εδώ. Αν μη που γέροντα λέει, τι κάνεις, πώς περνάς εδώ. Ε, καλό ξέρω, Θεό, καλά, ευχαριστώ, λέει το ενδιαφέρον του γέροντα. Πάει, γύρισε πάλι στο γέροντα. Τι σε είπα, θα φύγει. Λέει, ναι, 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 θα ετοιμαστείς λίγο και όλα θα φύγει. Ποιο μου λέει. Περνάει κάποιο σου γέροντα, δεν έφυγε ακόμα, λέει. Και να του πει, τσακιστή που εκεί να φύγει, πριν από το σου γέροντα πέρα. Άδειξε να πάει πει. Τι κάνεις γέροντα, πώς περνάς εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ, πώς και έτσι. Ρωτάει γέροντα έτσι να δει που αν χρειάζεσαι κάτι. Τον ευχαριστώ για το ενδιαφέρον του. Σαν να πάρει το γέροντα. Τι είσαι, είπε, ε, θα φύγει, ετοιμάζεται. Ακόμα, μου πει, άμα δεν φύγει, λέει, τσακιστή να φύγει. Τρίτη φορά δεν έφυγε. Του λέει, πήγαινε πες του, ότι αύριο θα πάω εγώ ήδη στον διώξω με τις κλουτσές. Πάει ο υποτακτικός, ο Άγιος υποτακτικός, και πάει και του λέει, αύριο, επειδή έστειλε τόσο καιρό εμένα ο γέροντας και ρωτούσε έτσι που ενδιαφέρον πώς περνάς, αν χρειάζεσαι κάτι, θα δει και ο ίδιος αύριο να σε επισκεφθεί, λέει. Μεγάλη τιμή, λέει, να έρθει σήμερα, λέει. Τι να, θα έρθει ο ίδιος να σε επισκεφθεί, λέει. Να πει στον γέροντα, λέει, τον είπες, ναι, τον είπα, λέει, θα πας αύριο εκεί. Δεν έφυγε ακόμα, αν δεν στέγει αύριο. Ο άλλος που τον είπε ότι θα έρθει, σου λέει, άμα θα έρθει, του είπε και ποια ώρα περίπου θα πάει, να κάνω μια ετοιμασία. Πώ έτσι, μη φιλοξενεί τόσο καιρό, ότι έχει ενδιαφέρον για μένα. Αυτό έξι, ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ότι τον αγαπάει. Τον προστάτη ο υποτακτικό και τον ένα και τον άλλο. Πήγε με άγριε διαθέσει, πήγε και ένα ξύλο στα χέρια, να πάνε να τον κυνηγήσει. Ο άλλο εκεί ετοιμαστεί, τίμωσε του κελί, του περιποιήθηκε, άναψε τιμιατό, να τον μπουρυπαντέσει με τη σημιάνε. Και όταν το είδε από μακριά, έβγαλε το θυμιά του έξω και το θυμιάτιζε. Τι λάθη ο άλλος, λέει, τι γίνεται. Εγώ τον έχω πει τέτοια λόγια, βαριά. Και με περιμένει με το θυμιατό απ' έξω. Κατάλαβε ότι κάτι γίνεται που δεν ξέρει. Και μαζεύτηκε λίγο. Του λέει, έλα βάλτε. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσες φορές ήρθε αυτός εδώ ο κόσμος. Ήρθε 3-4 φορές. Τι σε έλεγε. Κατάλαβε ότι κάτι άλλο έγινε. Λέει, με έλεγε ότι ο γέροντας ρωτάει πώς περνάς, τι κάνεις. Δεν είπε τίποτα. Α, φτάσαι, κάθε φορά. Και λέει, αύριο θα έρθει και ο ίδιος ο γέροντας λέει, να σε επισκεφτεί, λέει, να δει πώς είσαι. Δεν είπε τίποτα. Καλά, λέει, θα πούμε άλλη φορά. Λέει, του είναι υποτεκτικό, πάμε σπίτι, λέει. Έλα, βάλε. Τι έκανες άλλα, σε έλεγα, άλλα, έλεγες εσύ και. Συγγνώμη, γέροντα. Εγώ ζητάω συγγνώμη. Εσύ, παιδί μου, δεν είσαι υποτακτικός, εσύ είσαι ο γέροντας. Εγώ είμαι ένας κακός υποτακτικός και πρέπει να μάθω από σένα, λέει. Εσύ σήμερα έσωσες δύο ανθρώπους. Πρώτα έσωσες εμένα, γιατί θα είχαν την ψυχή μου πήγαινε στην κόλαση και έσωσες και τον άλλο τον ταλέπορο. Θα τελειώσω με αυτό το γεγονός, το οποίο είναι αληθινό γεγονός, παραμονή του Πάσχα για να μάθουμε να λέμε τον καλό του λόγο. Εγώ δεν δικαιώνω κανέναν, ας έχει άδικο άλλος, θα κάνω. Θα σε δικαιώσω γιατί είναι άδικος και θα γίνεις και εσύ πιο άδικος ακόμα. Αυτή είναι η πραγματική η εν Χριστώ ζωή. Να μην συκοφαντήσεις ανθρώπους, να έχεις τον καλό του λόγο και ο πατέρας μου να είναι καλά και που είναι για μένα είναι Άγιος. Όχι, δεν πατέρα. Και τη μάνα δεν λέω ότι είναι Αγία. Ξέγει, καλό γρήγορα. Πατέρα ήταν Άγιος. Έλεγε, α, γιατί να λες Κακουγιάννη και να μην λες Καλογιάννη. Πες τον καλό του λόγο, ρε παιδάκι, μου έλεγε. Τη μάνα την έλεγε, τι κάνει και στα κατηγητικά κουτσομπουλέκ του κόσμου, έλεγε. Εγώ είχε πει κάποτε, άμα κινούσα 5 φορές στη ζωή, πήγα και είναι Άγιος. Σημαντικό αυτό. Το πιο εύκολο να κινούσα, θα κινούσα. Να συγχωρούμε. Να έχουμε τον καλό του λόγο, όχι μόνο εδώ. Συγχωρέστε με, έδειξα δύσκολα πράγματα σήμερα. Δεν υπάρχουν καλές σχέσεις ούτε σε μια οικογένεια. Θέλει το ένα παιδί το άλλο. Το ένα παιδί το άλλο θα του βγάλει τα χούλια. Το χτυπήσει, τον πάρει το παιχνίδι. Κτητικά από μικρά, το δικό μου. Δεν έχω δει παιδάκι να θέλει να δώσει στο αδερφάκι του άλλου ένα παιχνιδάκι.
Πάει και το δικό του παιδί, πάει και το άλλο. Λοιπόν, κακομαθημένα, εγωιστές και γονείς και τα παιδιά. Πρέπει να μάθουν οι άνθρωποι, γι' αυτό από το προφίλ δεν μέσετε στα καθοκαλύβια. Δεν μέσετε να περάσω καλά. Οι 7 μέρες δεν καταλάβαινα τι με γινόταν εκεί. Αφού λέω, τι τα άλλα τα καθοκαλύβια, πώς είναι αυτά τα καθοκαλύβια. Πήγα μια μέρα εκκλησία. Απ' την κούραση, τι να καταλάβω, που να πάω εκκλησία, πήγα καταναγκαστικά έργα πάλι. Ούτε να κοιμηθώ μπορούσα, ούτε να φάω. 2 μέρες δεν μπορούσα να φάω φαγητό από την υπερκόκκους και από τα κοιλίες. Δεν είχα ούτε καπέλο να βάλω στο κεφάλι, γιατί που σου ηλιοστέα θα πω περισσότερα πράγματα. Εάν θέλουμε να ζήσουμε πραγματικά την χριστιανική ζωή, να ζήσουμε το αληθινό Πάσχα, πρέπει να περνάμε δύσκολα, σκληρά. Και το πιο δύσκολο είναι να δέχεσαι τις δυσκολίες των άλλων. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Θα σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο μέχρι το Πάσχα και να είναι ένα Πάσχα μετάνοιας, εν μετανία, με καλοσύνη. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός ούτε από ψαλμοδίες, ούτε από τίποτε. Ο Θεός θέλει μας μετανοία. Καλή σκέψη, καλό λογισμό, καλή διάθεση. Όλα θα γίνουν. Τα υλικά έρχονται και παρέρχονται. Ο άνθρωπος όμως είναι αιώνιος. Και πρέπει να σωθεί και θα σωθεί με την αγνότητα και με τη μετάνοια και με τη συγχωρητικότητα. Και κάποτε με έκανε εντύπωση από έναν Άγιο, τον πατέρα, τον Άγιο Αμφιλόχιο, τον Μακρύ, την αγάπη τηρήσετε. Το πρώτο πράγμα ακούει την αγάπη. Τη συγγνώμη και άμα δεν υπάρχει αγάπη και συγγνώμη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι ο ζήλος για το Θεό. Γιατί άμα δεν υπάρχει ο ζήλος, δεν προχωράς να αγαπάς. Πρώτα πρέπει να τρελαθείς με τον Θεό. Και το θυμήθηκε και λίγο, το ξέχασε και έλεγε ο Άγιος Αμφιλόγιος, τον Κύριο μου προθήσατε, την αγάπη τηρήσατε, συγχωρείτε από καρδίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι θα πάμε για το Πάσχα. Τον Κύριο που θύσατε, την αγάπη που τηρήσατε, συγχωρείτε από καρδίας και είμαστε έτοιμοι, εάν είμαστε όπως έλεγε αυτός ο Άγιος, είμαστε έτοιμοι και να κοινωνήσουμε και να απολαύσουμε όλα τα αγαθά αυτά που μας τα δίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό Πάσχα, αλλά έτσι. Τι ευχόμαστε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ευχαριστούμε να λέει, ευχαριστούμε να λέει.